1943. Το γερμανοϊταλικό θηρίο ξεψυχά στην έρημο του Τομπρούκ της Βόρειας Αφρικής, στις χιονισμένες και πάλευκες πεδιάδες του Στάλιγκρατ, στο Ρίμινι, στις πόλεις και στα χωριά της Ευρώπης. Οι Ιταλοί έχουν νικηθεί στη Σαρδινία και στη Σικελία από τα συμμαχικά στρατεύματα και προελάβουν προς τη Ρώμη. Έτσι υποχρεώνονται πολλοί Ιταλοί στην Ελλάδα να πετάξουν τα όπλα και να ζητήσουν προστασία από τους Έλληνες. Τότε μία ομάδα θαραλέων κατοίκων του Ορχομενού, στη Θήβα κοντά, Βιωτίες, που έχουν σφραγίσει τα μάτια τους με τον θάνατο, δεν τους νοιάζει να πεθάνουν, προχωρούν για το συνδροδρομικό σταθμό της Λιβαδιάς και συνιστούν στην Ιταλική φρουρά του σταθμού να παραδώσει τα όπλα στους Έλληνες, οι οποίοι θα τους περιθάλψουν όπως τους εαυτούς των. Εάν δεν υπακούσουν στο αίτημα αυτό, θα συντροφεύσουν τους προγόνους τους στην ξένη κρύα γη και οι μητέρες και τα αδέλφια τους και τα παιδιά τους δεν θα τους ξαναδούν. Ήταν ήδη τρομαγμένοι οι Ιταλοί από τα βουνά της Αλβανίας, αλλά δυστυχώς στην περίπτωση αυτή δεν φοβήθηκαν και δεν εξετέλεσαν αυτό που τους εζητήθη από τους αντάρτες του Ορχομενού, αλλά ειδοποίησαν αμέσως τους Γερμανούς. Και στις 9 Σεπτεμβρίου 1943 το βράδυ μπαίνουν τα αιματοβαμμένα θηρία του Χίτλερ στον Ορχομενό να κάνουν άγριο πόλεμο, να κακοποιήσουν κόσμο, να βασανίσουν γυναίκες και παιδιά και να σκοτώσουν τους άντρες. Μέσα στο σκοτάδι της νύχτας συλλαμβάνουν οι Γερμανοί 600 ομήρους. Όλο το ζωντανό αίμα του Ορχομενού. Κοκκίνησε ο τόπος από απελπισία. Κόκκινα μάτια από το κλάμα των γυναικών και των παιδιών, κόκκινος ο νους από τις σκέψεις του θανάτου, κόκκινα τα χέρια με το να τραβούν τα μαλλιά τους γυναίκες, μητέρες και αδελφές. Ένα τμήμα των Γερμανών μένει στην πόλη για να φυλάει αυτά τα πρόβατα της σφαγής, τους 600, και για να λαμπαδιάσει από φλόγες να κάψει τον Ορχομενό. Ένα άλλο με συνοδεία 3 τάγκς κατευθύνεται στο Διόνυσο να χτυπήσουν τους αντάρτες, κοντά εκεί. Λίγο έξω από τον Ορχομενό, μέσα στις πρασινάδες, τα δέντρα και τα άνθη των λόφων, είχε κατοικήσει η Παναγία, η Κοίμηση. Ο ναός της παλιός των αρχαίων καιρών, το 884, ήταν το καθολικό παλιού μοναστηριού της Κρυμπούς. Είναι ακόμη μεσάνυχτα, ώρα που άνθρωποι, ζώα, πτηνά και φύση πρέπει να ησυχάζουν στις καταφυγές τους. Μόνο τα άγρια γερμανικά θηρία ξαγρυπνούν. Οσφραίνονται το καυτό ελληνικό αίμα που σε λίγο θα πιούν λέμαργα. Για αυτούς είναι ώρα θανάτου. Και ο Ορχομενός κάνει πανηχίδα, ολονύχτια, ιδιότροπη. Ξαγρυπνούν τους ζωντανούς και κλαίνε την τύχη τους. Αύριο θα τους κλαίνε και νεκρούς τους ανθρώπους τους, τα σπίτια και το βιό τους, τον υδρότα και τον κόπο τους. Οι Γερμανοί βρίσκονται κοντά στο ναό της Παναγίας. Εδώ διαφεντεύει άλλη νοικοκυρά, άλλος προστάζει. Απρόσμενα το προπορευόμενο τάγκ, εμποδισμένο από μια αόρατη δύναμη, νεκρώνεται στη μέση του δρόμου. Οι Γερμανοί βλέπουν εμπρός τους μια άγνωστη, θαραλέα και μεγαλόπρεπη γυναίκα, με το χέρι υψωμένο σε στάση απαγορευτική. Ο δρόμος των Γερμανών εδώ τελειώνει. Πορεία δεν επιτρέπει η Παναγία. Το δεύτερο τάγκ τρέχει να προσπεράσει το πρώτο και να ηγηθεί τις φάλαγγες. Επεμβαίνει η Παναγία και σε αυτό και πέφτει σε παρακείμενο χαντάκι. Το τρίτο, ακολουθώντας παρακαμπτήρια πορεία μέσα στα χωράφια, ακινητοποιείται και αυτό από την Παναγία. Τα σίδερα των Γερμανών αποδεικνύονται άχυρα στη δύναμη της μητέρας του Θεού μας Ιησού. Προσπαθώντας να κινητοποιήσουν οι Γερμανοί τα τάγκς, τους βρήκε το ξημέρωμα της 10ης Σεπτεμβρίου, από τις 9 ήταν εκεί. Ο Γερμανός διοικητής Χόφμαν αγκάρεψε ένα τρακτέρ για να τραβήξει τα τάγκς. Η υποδύναμη του τρακτέρ ήταν δυσανάλογη με το βάρος του σίδερου του τάγκς.
Πώς θα γίνει η ρημούλκηση? Επεμβαίνει και πάλι η Παναγία για να διδάξει τους Γερμανούς πως πάνω από τη δύναμη των μηχανών, πάνω από την κτηνώδη βία, υπάρχει η παντοδυναμία του ουρανού και πως κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτή. Σε τείχος και κτήμεθα θεωτό και άχραντε και οχύρωμα κρατιών. Χωρίς καμία δυσκολία, το τρακτέρ έστειλε τα βαριά αυτά άρματα σαν να ήταν παιδικά παιχνίδια. Συγκλονίζεται ο Γερμανός διοικητής και φωτίζεται συγχρόνως η ναρκωμένη του συνείδηση. Βλέπει πράγματα παράξενα που τον περιβάλλουν, πράγματα όχι ανθρώπινα. Γύρω του όλος ο χώρος γέμισε από θαύματα που του φωνάζουν. Υπάρχει Θεός, υπάρχει Παναγία, μην αντιστέκεσαι, δέξου την αλήθεια. Σε στιγμή ειλικρίνειας, μπροστά στο Θεό, μπροστά στους Γερμανούς στρατιώτες, φωνάζει ο Χόφμαν. Θαύμα, θαύμα. Αναγνωρίζει τώρα την παρουσία του Θεού, αναγνωρίζει τα λάθη του και ζητά να γνωρίσει και την Παναγία του ορχομενού. Οι κάτοικοι τον οδηγούν στο ναό. Βλέποντας την αρχόντισσα της γης και την κυρία των αγγέλων στο τέμπλο, αναγνωρίζει την γυναίκα των προσταγμάτων, την ακαταμάχητη στρατηγό που πρόσταξε τη φάλαγγα να σταματήσει και να μην προχωρήσει. Νικημένος και εχμάλωτος της Παναγίας ο Χόφμαν γονατίζει ίσως για πρώτη φορά στη ζωή του και τρομαγμένος από τα τόσα θαύματα που είδε, η δίης όμασιν αναφωνάζει εκβαθέων. Αυτή η γυναίκα σας έσωσε. Να την τιμάτε πολύ και να τη δοξάζετε μέρα και νύχτα. Η Παναγία έσωσε τον ορχομενό. Ο Χόφμαν αξιώθηκε τιμής από την Παναγία και θαυμασίων πραγμάτων για την καλή προαίρεση και την καλή καρδιά που τον διέκρινε. Σειρά του Χόφμαν από δωρεολήπτης της Παναγίας να γίνει δωρεοπάροχος. Ελευθερώνει τους 600 μελοθανάτους του ορχομενού και υπόσχεται να μην πάθει τίποτα οι πόλοι τους μέχρι το τέλος του πολέμου. Οι κάτοικοι όλοι σπέβουν στο ναό της Παναγίας να αναπέμψουν ύμνους, δοξολογίες και ευχαριστίες στο Θεό και την Παναγία. Τώρα νέα δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης τρέχουν από τα μάτια τους για την Παναγία. Τα τάγκς φεύγουν νικημένα να σκορπίσουν τον θάνατο, να κάνουν χείρες και ορφανά σ' άλλους τόπους. Εκεί που δεν δέχονται σαν στρατηγό την Παναγία. Τα όσα αξίωσε η Παναγία να δει ο Χόφμαν ριζώθηκαν στο νου και την καρδιά του για όλη του τη ζωή. Πάντα αισθανόταν οφειλέτης στην Παναγία, στην οποία πρόσφερε τον εαυτό του θυσίαν καθαράν. Τακτικά δε ερχόταν μετά τον πόλεμο στο ναό της Παναγίας, ταπεινός προσκυνητής, στην καινούργια πανήγυρη της Παναγίας 10 Σεπτεμβρίου, που θεσπίστηκε σε ανάμνηση των θαυμάτων της Παναγίας την ημέρα αυτή. Και για να το επιβεβαιώσω, είδα στα δίπτυχα, στο ημερολόγιο, στον ερχομενό γιορτάζουν κάθε 10 Σεπτεμβρίου αυτό το θαύμα της διασώσεως εκ μέρους της Παναγίας από τους Γερμανούς. Η παρουσία σε αυτήν την πανήγυρη του Χόφμαν ήταν μια ομολογία της αγάπης και του σεβασμού του στο πρόσωπο της Παναγίας και ένα θεομητορικό κήρυγμα σε αυτούς τους Έλληνες που πεισματικά επιμένουν να την αγνοούν. Η μεγάλη κανδύλα εμπρός στο εικόνισμα της Παναγίας είναι δώρο καρδιάς του Χόφμαν. Επίσης, η εικόνα της αναπαράστασης του θαύματος, η Παναγία με τα τάγκς. Αν βρεθούμε στον ερχομενό, να πάμε να δούμε την Παναγία με τα τάγκς. Είναι προσφορά, η εικόνα είναι προσφορά του ίδιου του Χόφμαν. Και η εικόνα και το θαύμα. Υπάρχουν πολλά θαύματα, θα σας διαβάσω ένα ακόμη παρόμοιο και τελειώνουμε. Άλλες φορές διαβάζαμε, τραγουδούσαμε, φέτος δεν πειράζει, κάτι διαφορετικό. Η κατεσχήνη Γερμανού αξιωματικού. Στα δύσκολα και μαύρα χρόνια της γερμανικής κατοχής, στα μέσα Ιουνίου του 1944, ένα γερμανικό στρατιωτικό τμήμα, αφού κατέστρεψε το Δίστομο, πολύ μεγάλη καταστροφή στο Δίστομο, 10 Ιουνίου του 1944, και κατέσφαξε ως περκριούς πάνω από 600 κατοίκους άμαχου πληθυσμού σε 2 μέρες, τούτο το ανθρωπόμορφο θηρίο δεν χόρτασε από αίμα, θρήνους, δάκρυα και καπνούς. Γι' αυτό πέρασε απέναντι στην Εύβοια, στην κομμόπολη της Λίμνης,
για να δοθεί και εδώ η ίδια διαταγή του ίδιου Γερμανού αξιωματικού. Κάψτε, σφάξτε, ρημάξτε. Η διαταγή ήταν σκλαβωμένη μέσα στο στόμα του και βιαζόταν να φτάσει στη λίμνη και να την ξεστομίσει, να την ελευθερώσει από το στόμα του. Οι πληροφορίες της γερμανικής κατασκοπίας ανέφεραν για οργανωμένη αντίσταση και παρουσία συμμαχικών κομάντων στη λίμνη. Από τη λίμνη της Ευβίας ήταν και η μεγάλη νεομάρτης και πατριώτισσα της εθνικής αντίστασης, η Λέλα Καραγιάννη. Αυτή μαρτύρησε από τους Γερμανούς στις 8 Σεπτεμβρίου του 1944. Τη μέρα που γιόρταζε στη λίμνη η Παναγία τη γέννησή της, η Λέλα δεχόταν το θάνατό της, τη νέα της γέννηση στην αιώνια ζωή. Στην είσοδο του χωριού, όπου υπάρχει το εκκλησάκι του Οσίου Χριστοδούλου και είναι ο τόπος των νικών του Οσίου κατά του Διαβόλου, έφτασε ο νέος Αλή Πασάς και γιος του Διαβόλου, Γερμανός αξιωματικός, με τους άνδρες του. Κοίταξε λέμαργα σαν τίγρης τη νέα του Λία ο Γερμανός αξιωματικός και χαιρόταν που η λίμνη, αυτός ο επίγειος παράδεισος, θα μετατρεπόταν σε κόλαση. Έβλεπε από τώρα το αχνίζον αίμα των χριστιανών της λίμνης να αναμειγνύεται με τα καπνίζοντα ερείπια των σπιτιών και χαιρόταν προκαταβολικά η ανθρώπινη ίαινα. Δεν πρόφτασε να δώσει τη φωνική του διαταγή και νικήθηκε από την κρατιά στρατηγό την Παναγία. Ένα θεόρατο χέρι, αυτό που είδε ο Βαλτάσαρο βασιλέας της Βαβυλώνας, έγραψε και γι' αυτόν «Μανί, θεκέλ, φάρες, σε μέτρησα, σε ζήγησα, σε κατάργησα». Το χέρι της Παναγίας έφραζε το δρόμο σε αυτόν και τους στρατιώτες του να μπουν στη λίμνη. Με προστακτική φωνή, δείχνοντας την Κωμόπολη, του λέει «Αυτός ο τόπος είναι δικός μου. Δεν θα τον πειράξεις». Ο Γερμανός αξιωματικός μένει απολυθωμένος και η θεία οπτασία παραλύει την καρδιά του από το φόβο. Έτσι αναγκάζεται να μετατρέψει τα σχέδιά του. Στις αρχές του τόπου που βγήκαν για προϋπάντηση ρώτησε «Τον τόπο σας ποιος τον προστατεύει?» Εδώ έχουμε τη θεοφανέρωτη εικόνα της Παναγίας που βρέθηκε πάνω στα κύματα της θάλασσας. «Αυτή μας προστατεύει», το απάντησαν οι προύχοντες. Τότε ο Γερμανός ταπεινωμένος ομολόγησε «Μόνο θεία δύναμη μπορούσε να ανατρέψει τις αποφάσεις μου». Έφυγε από τη λίμνη νικημένος από την Παναγία χωρίς να πειράξει το χωριό. Προστέθηκε και αυτό το θαύμα στα τόσα άλλα θαύματά της. Να μας προστατεύει όλους.